Ένα μυστήριο εωρείται με το μακελιό που έγινε στην Κλειφάδα και συγκεκριμένα με τα κίνητρα του δράστη, μιας και από ό,τι φαίνεται στο ρεπορτάζ ο Αρίκος είχε διαχειριστεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό και είχε στο λογαριασμό του σε ελληνική τράπεζα 500 χιλιάρικα. Οπότε και να τον απέλυσαν μπορούσε να ζήσει άνετος και ωραίος. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το Μέγα και τον Ευαγγελάτο. Αρχικά, Νίκο, να πούμε για το σπίτι στην Γλυφάδα που διέμενε και το οποίο φαίνεται. Κάτσε, επειδή το σπίτι θα το δούμε σε λίγο, για να τα έχουμε με τη σειρά, να δούμε τις κάρτες. Πάμε έτσι όπως το είπαμε, δηλαδή πάμε να πούμε πρώτα τους λογαριασμούς και να δούμε το σπίτι μετά. Ακριβώς. Λοιπόν, φέρεται λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει η πλευρά των θυμάτων και με στοιχεία που έχουν και παραστατικά που έχουν, ο δράστης και ο αυτόχειρας, ο Αιγύπτιος, είχε λογαριασμό στην τράπεζα Citibank στην Ελβετία μαζί με την αδελφή του, με συγγενικό του πρόσωπο, λοιπόν, στον οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν περάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός είναι περιορισμένος, απολύτως υπαρκτός βεβαίως, και αναφέρει και το όνομα του διαχειριστή του λογαριασμού. Είναι 1.500 ευρώ, αλλά είχαν περάσει... Σε τράπεζα της Ελβετίας, τη Citibank, είχαν περάσει συναλλαγές 1,5 εκατομμύριο. Ρε φίλε, να πάω να κάνω κι εγώ αυτή τη δουλειά, άμα κερδίζεις τόσα πολλά χρήματα. Μεγάλα χρηματικά ποσά, να πούμε ότι στην συγκεκριμένη τράπεζα της Ελβετίας υπήρχαν εταιρικοί λογαριασμοί των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της οικογένειας Καρνέζη, ναι, ύψους 150-170 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν τυχαίο ότι είχε στην ίδια τράπεζα στην Ελβετία προσωπικούς λογαριασμούς ο Αιγύπτιος, όπου σύμφωνα με πληροφορίες της πλευράς των θυμάτων είχαν περάσει συνολικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, και με ερώτημα βεβαίως σε τι ακριβώς και πού πήγανε, γιατί εδώ τώρα, επειδή θα γίνει άρση τραπεζικού απορρίτου, έχουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει. Αυτός τώρα το σπίτι πρόσεχε ή λογιστής της εταιρείας ήτανε? Ο Άρης στην Ελβετία. Δεν, για να μην γίνει παρεξήγηση, δεν είναι το υπόλοιπο τώρα. Έχει περάσει από το λογαριασμό, από κάπου έχουν μπει αυτά τα λεφτά και είναι αντικείμενο έρευνας από πού, και κάπου έχουν πάει, και επίσης είναι αντικείμενο έρευνας το πού έχουν πάει, 1,5 εκατομμύριο. Επίσης... Έχεις ελληνική τράπεζα. Για πες μας. Φέρεται λοιπόν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που διαθέτουν και συγκεκριμένα παραστατικά, να έχει 500.000 ευρώ σε ελληνική τράπεζα. Αυτά τα χρήματα είναι ακόμα στο λογαριασμό? Φαίνεται να είναι ακόμα στο λογαριασμό, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την πλευρά των θυμάτων που διαθέτουν σχετικά στοιχεία εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι στοιχεία, μάλιστα, κάποιες αναφορές και από το 2021, ότι διαθέτει αυτό το χρηματικό ποσό. Σε αυτό βεβαίως πρέπει να έχει ενταχθεί, όπως είπαν και οι μάρτυρες και ανέφερες και εσύ, τα 70 περίπου χιλιάρικα που πήρε, 70.000 ευρώ που πήρε αποζημίωση τον Ιανουάριο του 2023 όταν απολύθηκε. Είναι ένα ζητούμενο βεβαίως πώς επανέρχεται το 2024 το Φεβρουάριο για μια πώληση που είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2023, δηλαδή πριν από 13-14 μήνες. Εδώ μπορεί να παίζει ρόλο το σπίτι, αλλά θα δούμε ένα ντοκουμέντο για το σπίτι σε λίγο. Όμως, ας σταθούμε λίγο σε αυτό. Ο Αιγύπτιος, σύμφωνα με τις... 500 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή σε ελληνική τράπεζα. Έτσι. Πρόβλημα επιβίωσης οικονομικής δεν είχε. Θα ζούσε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του άνετος και ωραίος, πλουσιοπάροχα. Τώρα θα μου πεις, με τέτοια ποσά και με την εταιρεία στην οποία δούλευε, δεν ξέρω τώρα αν μπλέκεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος για φορολογικούς σκοπούς, να μην εντοπίσουν το χρήμα σε συγκεκριμένο όνομα ή στην εταιρεία και τα δίνανε σε αυτόν. Και να σου πω κάτι, αφού τον απόλυσαν μετά από ένα χρόνο, πήγε και εκδικήθηκε. Πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, έχει σε λογαριασμό σε μεγάλη ελληνική, μια από τις τρεις συστημικές τράπεζες της χώρας. Είναι, δεν χρειάζεται να πούμε ποια, 500.000 ευρώ, λέει ο Βασίλης, τώρα, σήμερα. Άρα, ένας άνθρωπος που έχει 500 χιλιάρικα μετρητά σε λογαριασμό, σκοτώνει γιατί μπορεί να του παίρνουν το σπίτι. Ναι, είναι πιθανό. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, γιατί δεν ξέρουμε τι έγινε. Αλλά τα ερωτηματικά είναι μεγάλα. Ο Αιγύπτιος έχει πολλά λεφτά. Έχει διαχειριστεί ή διακινήσει πολλά λεφτά και έχει και προσωπικά πολλά λεφτά. Λεφτά που δεν δικαιολογούνται και εύκολα από τη δουλειά που φαινομενικά έκανε.
Φαινομενικά έκανε. Το επιστάτη. Δηλαδή, ένας επιστάτης δεν μαζεύει 500 χιλιάρικα. Εκτός αν οι αμοιβές του είναι υπέρογγες, για όποιους λόγους. Αλλά 500.000 ευρώ είναι στο λογαριασμό του αυτό το διάστημα. Τώρα που... Νίκος, άμα είναι να πάω να κάνω και εγώ αίτηση για δουλειά εκεί πέρα. Μια χαρά είναι τα χρήματα. Να στείλω βιογραφικό τώρα σε όλες τις ναυτιλιακές. Μιλάμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη. Και το ερώτημα βεβαίως, Νίκο, είναι για ποιο λόγο έχει ο αλλοδαπός επιστάτης τραπεζικό λογαριασμό βέβαιο στην Ελβετία, όπου έχουν λογαριασμό, επαναλαμβάνω, στην ίδια τράπεζα οι ναυτιλιακές εταιρείες. Και δεν είναι μόνο αυτά. Σε λίγο θα σας πούμε πώς είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία. Είναι πολύ μπλεγμένη η ιστορία. Τώρα, θα πάμε στο σπίτι. Υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο το ξέρετε, μας το είπε και ο κύριος Καλιακμάνης και από χθες κυκλοφορεί, ότι ήταν ο Κυριάκος Ματούβαλος χθες το απόγευμα εκεί και μας έδειχνε αυτό το ακίνητο στη Γλυφάδα. Είναι το ακίνητο το οποίο θα δούμε. Αυτό εδώ. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν εδώ το ακίνητο που βλέπετε είναι αυτό εδώ. Και ωραία. Είναι το σπίτι, είναι ένα ακίνητο στο τελευταίο όροφο το οποίο έμενε ο Αιγύπτιος. Αυτό το σπίτι ανήκει στην οικογένεια Καρνέση. Φέρεται ο Αιγύπτιος να έχει την υπόσχεση ότι αυτό το σπίτι θα του μείνει ή ότι δεν θα του κάνουν έξωση. Και επειδή τον ειδοποιούν ότι αν δεν φύγει από το σπίτι όπως του ζητάει η οικογένεια... Εγώ φεύγω. Κάτσε ένα λεπτό, Βασίλη. Ναι. Ότι θα τον κάψουνε, να φορτίζεται και να πηγαίνει να κάνει το φωνικό χτες. Όμως, Βασίλη, σε ποιον ανήκει αυτό το σπίτι? Αυτό το σπίτι, λοιπόν, σύμφωνα με παραστατικά στοιχεία του κτηματολογίου και από τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρισμένα σε δημόσιες υπηρεσίες, ανήκει στον Σπύρο Καρνέζη. Δηλαδή, ανήκει στον αντίδικο των θυμάτων. Μάλιστα. Ο Σπύρος Καρνέζης δεν ανήκει, δηλαδή. Ας μείνουμε εδώ, Δεν είχαν δικαιοδοσία τα θύματα όπως τους καταλογίζει ο δράστης. Πώς το ξέρουμε αυτό? Και όταν πήγε στον. Είναι οι μάρτυρες, υπάρχουν πολλοί μάρτυρες που συνέχεια ανεβαίνοντας προς το σπίτι της. Προς το γραφείο της Μαρίας Καρνέζη, είπε: πάω να το καθαρίσω γιατί με διώχνουν από το σπίτι. Είναι βέβαιο αυτό. Εδώ όμως διαπιστώνουμε ότι τα θύματα, η Μαρία Καρνέζη, η αδελφή της, δεν έχουν δικαιοδοσία σε αυτό το σπίτι για να τον διώχνουν. Να δούμε μερικές λεπτομέρειες αυτού του εντύπου. Μπορεί τα αδέρφια να έχουν κάνει κάποια μοιρασιά την οποία δεν γνωρίζουμε. Κοίτα σε τι σπιταρό να έμεινε. Και αυτό το σπίτι δεν ήταν της αφεντικίνας, ήταν του αδελφού της. Οπότε δεν μπορούσε να το διώξουν, έτσι κι αλλιώς. Πολύ μυστήρια πράγματα. Οπότε να δικαιολογείται το θέμα του σπιτιού, όμως από αυτό το έγγραφο που ξαναλέω αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, προκύπτει ότι το ακίνητο Τσιτσάνη Βασίλη 16, που βλέπετε εδώ, ανήκει πλήρης ιδιοκτησία Καρνέσης Σπυρίδων. Ξαναλέω, ο Αιγύπτιος είναι με τον Σπύρο. Έχει πάρει τη δική του πλευρά. Ο Σπύρος με τις δύο αδερφές του βρίσκονται σε δικαστική κόντρα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί, αν το έγγραφο αυτό δεν κρύβει κάτι, και προσέξτε την ημερομηνία, ημερομηνία εκτύπωσης 13 Δευτέρου 24. Είναι σημερινή ημερομηνία. Δεν είναι παλαιό έγγραφο, είναι σημερινό. Αν κάτι δεν χάνουμε, το σπίτι από το οποίο ζητούν να φύγει ο Αιγύπτιος δεν ανήκει στις γυναίκες. Δεν είναι ανήκει στην δολοφονημένη. Είναι στην αντίπαλη πλευρά. Ανήκει στον κύριο Σπύρο Καρνέση. Κάτι δεν ξέρουμε. Είναι πολύ πιθανό. Κάτι άλλο κρύβει η ιστορία. Μπορεί να είναι και αυτό εξίσου πιθανό. Τα στοιχεία όμως είναι σοβαρά και αυτό σας είπα. Θα δείτε τεκμηριωμένα ό,τι θα συζητήσουμε και ό,τι θα βάλουμε ως ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε απαντήσεις. Αλλά έχουμε πολύ περισσότερα ερωτηματικά από ό,τι είχαμε χτες από αυτήν την ιστορία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε συμπληρωματικά, Νίκο, δύο ακόμα πράγματα. Έχει αναφερθεί ότι ένα ζητούμενο είναι ακριβώς τι έχει γίνει με την εκδίωξή του, με την έξωσή του και από το σπίτι στους Πεταλιούς. Γιατί εκεί πήγαινε και μετά από την παρέτησή του και τους τελευταίους μήνες, μήπως δόθηκε τελεσίγραφο να μην πηγαίνει καθόλου και στο σπίτι στους Πεταλιούς, όπου έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα. Περίεργα. Όπου είναι αυτό περίεργο. Είναι πούμε ακόμα ότι είχε διατυπωθεί το σενάριο ότι ήταν εκνευρισμένος γιατί κάποιους αλλοδαπούς που τον βοηθούσαν στο σπίτι στους Πεταλιούς, τους πήρε μέλος της οικογένειας Καρνέση, ένα
από τα θύματα προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει στο γιο του. Ναι. Όμως από τα νεότερα στοιχεία που έχουμε, το γιο του δεν έχει, είναι τόσο μεγάλο ώστε να έχει τόσο μεγάλο προσωπικό, 2-3 άτομα. Όσον αφορά το όπλο, Νίκο, να κλείσουμε με, το όπλα, με τα όπλα. Η άποψη της αστυνομίας, η εικόνα που έχει η αστυνομία, που βεβαίως θα προχωρήσει σε άρση απορρίτου για να δει με ποιους μίλησε το τελευταίο ιδίως διήμερο, τριήμερο, mm-hmm. ποιος μπορεί να τον απείλησε, ναι, ποιο, ναι. με ποιον συζήτησε, ποιος μπορεί να τον. Με ποιον μπορεί να συζήτησε, ναι, αν, είπε, ναι. αν έφερε σε οποιονδήποτε για το τι σκόπευε να κάνει. Τα όπλα λοιπόν είναι αρκετά παλιά, είναι πολλών δεκαετιών και θεωρούν ότι υπήρχε στο σπίτι στους πεταλιούς για ασφάλεια και κάπου τα μετέφερε και είναι παλιά, παλιά όπλα που ήταν όπλα ασφαλείας από τους ίδιους, αδήλωτα όμως. Σχεδιάζει από καιρό τι θα κάνει. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε τώρα. Αυτά με το φωνικό στη Γλυφάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Εγώ τώρα θα κλείσω το βίντεο και θα ξεκινήσω να στέλνω βιογραφικά σε ναυτιλιακές εταιρείες. Ίσως να βάλω ότι είμαι και αλλοδαπός και ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Μπορεί να πετύχουμε μια καριέρα στην Ελλάδα με πολύ καλούς μισθούς.